του καναλιού, Νίκος Κόνος Βαχάντερ εδώ και σήμερα ένα νέο ιδιαίτερο room tour επεισόδιο σε έναν πάρα πολύ δυνατό συλλέκτη που θα γνωρίσουμε πάρα πολύ σύντομα. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, με αγάπη, με υγεία, με επιτυχίες, ο καθένας όπου επιθυμεί κτλ. Και σήμερα εδώ είμαστε, βασικά Γιάννης πάντα πίσω από την κάμερα, ο κολλητός εδώ που με βοηθάει σε εξωτερικά γυρίσματα. Είμαστε εδώ για να σας δώσω αυτό που γουστάρετε πιο πολύ σε αυτό το κανάλι, τα room tours. Σήμερα όμως είναι ένα ιδιαίτερο room tour, είναι το part 1 από το part 2 που θα ακολουθήσει σύντομα και θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Οπότε λοιπόν πάμε να γνωρίσουμε το νέο μας συλλέκτη που θα παρουσιάσω στο κανάλι και την πολύ ιδιαίτερη συλλογή του. Φύγαμε, πάμε. Ναι, ανοιχτή πόρτα, για να πούμε. Όχι, θα κλείσει και το φως. Να μπούμε. Γιάννη, προχώρα, να ακούσει την πόρτα, μην πούνε κλείστες εδώ. Κάπω σα περίμενα σήμερα, μου ήρθατε. Ναι, δεν έχω τελειώσει. Το ξέρω, λοιπόν, παιδιά, σήμερα αγόρι μου, χάρηκα έτσι από κοντά που τα είπαμε και καλή χρονιά να έχουμε και χρόνια πολλά. Καλώς σε βρήκαμε. Παιδιά, από εδώ είναι ο Adrian. Σήμερα έχουμε έρθει σε έναν χώρο. Θα σας πούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ. Όχι, θα το πάω αλλιώς. Λοιπόν, έστειλα τελευταία στιγμή στον Adrian για να δούμε αν θα μπορούσαμε να κάνουμε επεισόδιο που έχουμε ήδη μιλήσει ένα χρόνο. Είχαμε μιλήσει νομίζω πέρσι το καλοκαίρι. Ακριβώς το είχαμε καθυστερήσει. Βέβαια, αυτό είναι καλό γιατί ξέρει όσο το τρενάρουμε, βάζει κανένα πράγμα στη συλλογή. Είναι γνωστό αυτό γενικά για όλους τους συλλέκτες. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι με τον Adrian γενικά για τα Χριστούγεννα, αλλά τον πέτυχα δυστυχώς σε μια φάση αλλαγής γκέμου, μετακόμισης εδώ πράγματα στο πατρικό. Είμαστε στο πατρικό του σήμερα εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όλη τη συλλογή γιατί τον πιάσαμε τελευταία στιγμή δηλαδή να κάνει όλη τη μετακόμιση. Οπότε ο Adrian έχει κουβαλήσει πάρα πολλούς τίτλους. Ξέρω όμως δεν είναι αυτή, μου έχει πει κάτι για 3.000 παιχνίδια περίπου. 3.000 παιχνίδια στο σύνολο. Πάρα από πολύ. Όλα τα format. Ναι, έχεις και εσύ σε balanced συλλέκτη, δηλαδή δεν είσαι εστιασμένος μόνο ας πούμε, σε μια εταιρεία και σε 2-3 format. Έχω την προτίμησή μου, αλλά παίζω παντού. Αυτό. Είναι δηλαδή πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι και κονσόλες. Δεν είναι ωραίες κονσόλες, παιδιά, εδώ. Απλά έχει φέρει ουσιαστικά το ένα. Τώρα τι να πούμε ότι είναι αυτό, το 1 τρίτο. Ναι, ο σκοπός σήμερα ήταν να καταφέρω να φέρω τα τουλάχιστον 2 τρίτα, δεν το κατάφερα. Okay. Αλλά έχουμε σίγουρα τα μισά. Ωραία, είναι ήδη πάρα πολλά ούτως ή άλλως, μεγάλη ποικιλία, πάρα πολλά πράγματα. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όπως βλέπετε για την περιγραφή του επεισοδίου, αυτό είναι το part 1. Θα ακολουθήσει λοιπόν σύντομα, στο επόμενο διάστημα μόλις όλη την φτιάξει το χώρο του game room, της νέας του καταστάσεις κτλ. Θα επακολουθήσει το δεύτερο επεισόδιο που θα είναι ουσιαστικά πιο ολοκληρωμένο γιατί εκεί θα υπάρχουν όλα τα μηχανήματα, θα παίξουμε και gameplay με μηχανήματα. Αυτό γιατί εδώ σήμερα δεν έχουμε τηλεοράσεις να στήσουμε CRT κτλ. Παλιά. Άρα εδώ λοιπόν, πριν φύγουμε και στο room tour εδώ στο πατρικό του, να πούμε ότι και ο Adrian είναι και διαχειριστής στην ομάδα της Sega Greece. Μαζί με τον Θάνο και τον Παναγιώτη. Ναι, είναι αλήθεια. Έχει γίνει μια ωραία δουλίτσα. Έχω αναλάβει και το κομμάτι των overview συγκεκριμένα. Ακριβώς. Τι είναι το overview? Είναι ένα ας πούμε σφαιρικό review όπου γράφουμε 5-10 πράγματα για τον κάθε τίτλο, τον αναλύουμε όσο μπορούμε. Δεν είναι ανάγκη δε και καλά να είναι gameplay, γραφικά και ήχος που είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό στο review. Μπορεί να έχει να κάνει με την ιστορία του τίτλου, πόσα κομμάτια έχει πουλήσει, αυτό. Σε ποια κονσόλα είναι καλύτερο, π.χ. Mega Drive, Super Nintendo. Και εμπειρικά που έχεις παίξει και εσύ. Και πολλά εμπειρικά βέβαια εννοείται, κυρίως βάζω και εγώ τη δικιά μου πινελιά μέσα εννοείται. Ακριβώς και το βλέπω αυτό και το γράφεις και πολύ ωραία. Και να μπείτε, όσοι δεν είναι στην ομάδα της Sega Greece, να μπείτε γιατί εκεί και όταν κοιτάνε τα παιδιά, βάζουν συνέχεια πολύ ωραία τέτοια αποστάκια και κρατάνε έτσι το ενδιαφέρον για την αγαπημένη μας Sega. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το. Τι να κάνουμε, να πάρουμε τίποτα, να πούμε ένα καφέ, μια πίτσα, Λιάννη, πεινάς, θέλεις κάτι? Όχι. Τι σε ρωτάω τώρα, εγώ πάντα πεινάω, πάντα πεινάω. Λοιπόν, και πάμε να φύγουμε, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα το πάμε σήμερα εδώ να γουστάρουμε.
Και ξεκινάμε το πρώτο πλάνο τώρα του βίντεο, παιδιά, με ένα τρελό κομμάτι. Θα μας τα πεις εσύ τώρα, θα το έχεις. Είναι ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό το αγαπάνε πάρα πολύ, το συγκεκριμένο. Θα το πάρω το... Εννοείται, το παίρνεις στα χέρια σου, ό,τι θέλω να σου βοηθήσω εγώ. Να πούμε και τι γίνεται με αυτό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος και νεότεροι που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι αυτό. Θα μας τα πείτε όλα. Λοιπόν, θα το βάλουμε και κάτω και να σας πω και λίγο το story, πώς το ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά. Το 94 λοιπόν που βγήκε το συγκεκριμένο, έτσι, το γενικό κάμπ που το έγινε πάνταχος, βλέπω μία διαφήμιση, στην τηλεόραση και βλέπω το δικό κανάλι και παθαίνω ζημιά. Εγώ εν μεταξύ είχα πάντα μία... Τρελίτσα με αυτά. Έδινα μία προτεραιότητα στα Sega, δηλαδή είχα Mega Drive εκείνη την περίοδο και το έλειωνα. Είχα παιχνιδάρες, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να μεταπηδήσω σε μία άλλη εταιρεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί λένε ότι είχαν Mega Drive και δεν ήταν καλυμμένοι και θέλανε να πάνε σε Super Nintendo. Για καλή μου τύχη, σχεδόν από όλες τις γενιές είχα όλες τις κονσόλες, οπότε μπορώ να έχω έτσι μια πιο σφαιρική... Εννοείται. Εμπειρικά. Αλλά να πούμε ότι είναι σιγά και στο να το πούμε, είσαι. Ναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Οπότε, παιδιά, βλέπετε αυτό είναι ένα σλίδι, αλλά ένα εξωτερικό χαρτόνι. Απλά μέσα είναι και το game. Να δούμε και την κατάσταση. Ναι. Το game, αν δεν είναι μέσα, δεν μας πειράζει, αλλά αυτά ουσιαστικά, αυτά τα οποία έχουν αξία και συναισθηματική είναι κυρίως η αφίσα. Τα χαρτιά, η μεγάλη αφίσα να τη βγάλουμε. Ναι, αυτό είναι σπάνιο γενικά σαν κομμάτι. Ναι, δηλαδή το full set αυτό το ζητάνε πάρα πολύ, αρέσει. Έχει ωραίες αναμνήσεις, το συγκεκριμένο. Ναι, το manual. Το manual του. Ναι. Η κάρτα εγγύησης του Game Pack. Άλλη αφίσα, την έχω και εδώ. Ναι. Αφίσα την έχω. Αφίσα η Τότσου για τους φίλους μας τους Ελληνοαλάγνους. Έτσι. Nintendo Club, της κονσόλας του manual και άλλο ένα τι έχουμε εδώ που είχε το γερμανικό μέσα να στείλει. Ναι. Και αυτό εδώ, νομίζω τα έχουμε όλα. Ναι, μέσα. Είναι full complete και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση που βλέπω και φελιζόρ. Και φελιζόρ και τα... Και τα ιτοτσιές τα στιγεράκια εκεί. Αγαπημένα κι αυτά. Και το sleep, παιδιά, να το δείξουμε λίγο και από πίσω, έτσι Γιάννη κάνει ένα πλάνο να δει ο κόσμος πως είναι περίπου. Μιλάμε τώρα για παιδιά, για ένα πάρα πολύ ακριβό κομμάτι. Εγώ θα σας πω μια ιστορία, μου είχε στείλει ένας Γάλλος, είχε βρει τη σελίδα στο Instagram του καναλιού Console Hunter, νόμιζε ότι ήμουν, ξέρω, εξωτερικό. Και μου λέει, βλέπω ότι έχει ανεβάσει κάτι πράγματα Nintendo, Nintendo και τα λοιπά, μου λέει, έχω κάτι, μου λέει, σε ενδιαφέρει για αγορά, εσένα, λέει, κανένα φίλο σου, και του λέω, στείλε. Και μου στέλνει, παιδιά, αυτό ο Γάλλος, έτσι. Κομπλέ, όλα μέσα, δηλαδή μου τα είχε δείξει τα πάντα. Και του λέω, ναι, ωραίο κομμάτι, ελληνικό, του λέω, πού το βρήκες. Μου λέει, το είχα πάρει, λέει, πριν από 5 χρόνια, λέει, όταν ήρθα, λέει, στην Ελλάδα και το βρήκα, λέει, σε ένα νησί, καινούριο. Με 5 χρόνια, δηλαδή, ήταν το 17, ας πούμε, 16, τελικά. Τυχαίνουν και αυτά, δηλαδή, σε καμιά επαρχία, κανένα νησί, μπορεί και να βρεις. Και αρρωσταίνω εκεί και λέω, που είμαστε εμείς μας τα παίρνουν, ξέρω εδώ έξω. Και του λέω, ρε, πες μου, του λέω, ρε φίλε, μια τιμή. Μου λέει, κοίτα, μου λέει, πολύ χαριστικά, γιατί έχω ανάγκη τα λεφτά, λέει, 2.500 ευρώ. Και λέω, εντάξει, λέω, εγώ το κάνω pass, αλλά σήμερα, επειδή έχει περάσει και σχεδόν ένα χρόνο από τότε, μου επιβεβαίωσε ο Έντερνετ ότι πλέον πάνε 3.000. Πάνε 3.000 για πλάκα, δηλαδή ανάλογα και την κατάσταση έτσι και τα πράγματα, άμα είναι μέσα όλα, άμα είναι complete. Παρ' όλα αυτά ναι, χτυπιέται στο 3.000, δηλαδή είναι εξωφρενικό το ποσό. Και να σκεφτείς ότι σου λέει ένα πολύ καλό κουτί μεταχειρισμένο σου 50 τώρα, εγώ σου λέω, που πάει 200 ευρώ, δεν είναι τώρα να δώσεις άλλα 2.800 μόνο γι' αυτό. Ναι, ουσιαστικά. Παιδιά, βέβαια αν μου πεις όταν τα δίνουν κάποιοι, ξεκινάει αμέσως ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης, της προσφοράς και της ζήτησης κτλ. Αλλά οφείλουμε να πούμε γενικά στα παιδιά, γιατί τα λέμε εδώ αυτά, να έχουν τον νου τους, γιατί έχουν εμφανιστεί, μου έχουν πει κάποιοι οι οποίοι κάνουν reproduction με αυτό. Και καλές πλέτες φαντάζομαι. Ναι, κάνουν και φθορές και τα πουλάνε για γνήσια μόνο το sleeve, ότι βρέθηκε μόνο το sleeve, 5-6 κατοστάρια.
Εντάξει, φοβερό. Ναι, οπότε να προσέχετε γενικά. Εντάξει, φοβερό κομμάτι, να το χαίρεσαι για τη συλλογή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να επισημάνω ότι το είχα αγοράσει τότε. Θυμάμαι. Α, πότε το είχα αγοράσει, έχει χρόνια. Όχι, το συγκεκριμένο δεν το έχω χρόνια. Α. Το συγκεκριμένο το έχω πρόσφατα. Α, θυμάμαι όταν το είχα πιτσιρικά, γιατί. Α, έχει το ίδιο πιτσιρικά. Είχα ακριβώς το ίδιο πιτσιρικά. Ναι, okay. Δυστυχώς τα δίναμε δεξιά-αριστερά. Μικρή τα δανείζαμε, mm-hmm. τα ανταλλάζαμε και χαθήκανε πόσα τέλος πάντων. Σχεδόν όλα χαθήκανε και τα ξαναπήραμε αυτό και από την αρχή. Ε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι, είχα πει τα κάλαντα, κάπου μου τσοντάρανε και άλλα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, και πάω και το παίρνω από ένα βιβλιοπωλείο. Μου κάνει εντύπωση τότε γιατί μπορούσες να βρεις κονσόλες σχεδόν παντού. Ναι, ναι. Βιβλιοπωλεία. Ήταν φοβερό, μόνο σε κρεοπωλείο δεν υπήρχε. Όχι, σε φίλικα τζίλικα έβρισκα, σε κρεοπωλείο. Ναι, ναι, φοβερό. Ναι. Υπήρχαν παντού. Λοιπόν, και το παίρνω τέλος πάντων και παθαίνω ένα σοκ με το Donkey Kong. Πάρω σε γκάκια λοιπόν, εκείνη τη στιγμή έπαθα πατατράκ. Πράγμα το οποίο το είχα πάθει και πιο μετά, το λέω σαν παρένθεση, όταν είχα το Saturn, το οποίο πάλι είναι αγαπημένη μου κονσόλα και αυτό να το πω. Ναι, φαίνεται. Θα το δούμε σε λίγο. Θα το δούμε λίγο συντόμως. Όταν αντίκρισα στο PlayStation το Final Fantasy το 7 τότε. Εντάξει, το σοκ ήταν φοβερό. Θα τα αναλύσουμε. Για αυτό να πεις και RPGάκιας, που στάρεις full RPG. Έχω αρκετή μεγάλη συλλογή από RPG. Ωραία. Μ' αρέσουν τα story πάρα πολύ. Εννοείται. Και θα πούμε και πολλά stories τώρα εδώ στο βίντεο. Μας δίνετε λίγο χρόνο να μαζέψουμε, να μην το πατήσουμε εκείνο και ακριβώς. Και επαναρχόμαστε να πάμε τώρα να δούμε τι άλλο υπάρχει. Χριστούγεννα. Οι καρδιές όλου του κόσμου γίνονται ένα για να υποδεχτούν τον... Donkey Kong! Στο Μινιόν, τα Χριστούγεννα του μέλλοντος είναι σήμερα! Ζήστε τα ζωντανά στη χώρα του νέου ήρωα της Nintendo. Η φαντασία δεν έχει όρια. Το ίδιο και τα δώρα, για μικρούς και μεγάλους, στο χριστουγεννιάτικο Μινιόν. Χριστούγεννα στη Donkey Kong Country. Μόνο στο Μινιόν. Λοιπόν, και αφού είδαμε τώρα, ξεκινήσαμε ποδαρικό με αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι. Θες να μας δείξεις τώρα. Εντάξει, δεν είναι όλες κονσόλες εδώ για το ίδιο, είπαμε είναι αυτές που έφερε σήμερα εδώ που το μιλάμε στο μετακόμιση. Θέλεις να μας πεις έτσι κάτι για κάποια συγκεκριμένη άλλη που γουστάρει, δηλαδή θέλω τη γνώμη σου για τον Jaguar και τον Dreamcast. Λοιπόν, Dreamcast, εντάξει, κανονικά. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Sega, αντικείθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι των μολύσεων, ενώ είχε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, ειδικά τότε και με τα Shenmue, τα οποία ήταν πολύ πρωτοποριακά και είχαν αναπτύξει παιχνίδια τα οποία είχαν mini games μέσα, γραφικά τα οποία γονατίζαν την κονσόλα, δηλαδή ήταν φοβερό, πολύ interactive μέσα, γενικότερα νομίζω ήταν από τις πιο, και το λένε και πολύ γενικότερα, ότι είναι από τις πιο αδικοχαμένες κονσόλες. Παρατηρώντας, όπως είπε και ο φίλος ο Κόσμου Χάντερ, εδώ πέρα είναι τα μισά από ό,τι βλέπουμε. Συνήθως έχω διπλά τις κονσόλες και αυτό γιατί θέλω η μία να την έχω να τη δουλεύω. Δηλαδή ο σκοπός είναι να παίζουμε έτσι. Μην ξεχνάμε το λόγο που ξεκινήσαμε. Ωραίο και το collection, αλλά θέλει και λίγο gaming όσο χρόνο έχουμε. Και οι άλλοι είναι στο κουτί, σε περίπτωση που καεί, ξέρω εγώ, κάτι, να βγει το επόμενο. Καλό, έχεις μια πάντα. Ας υπάρχει ένα backup. Ναι. Λοιπόν, Jaguar. Jaguar, θυμάμαι χαρακτηριστικά την περίοδο που είχα το Saturn τότε, έρχεται ένα παλικαράκι και μου λέει, ξέρεις, έχω το Atari Jaguar 64-bit, εντάξει, ήξερα εγώ τι παίζει. Okay. Μου λέει, έχω το Alien vs Predator και το Rayman. Ναι. Και μου το ζήτησε να το κάνουμε ανταλλαγή με το Saturn που είχα σε Sega Rally και Virtua Fighter 2, νομίζω αυτά ήταν. Δηλαδή με τα τωρινά δεδομένα με σύμφερε, έτσι. Ναι. Αλλά τότε το σκέφτηκα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν και παιχνιδάρες. Okay. Κάνουμε που λέτε το trade. Α, όντως. Ναι, γίνεται το trade. Παίζω το Rayman που ήταν όντως εξαιρετικό σε χρώματα και φοβερός, ο Jaguar είναι ένα από τα καλύτερά του. Ισχύει. Και το άλλο είναι Predator. Να είμαστε καλά, την episode part 2 θα τα δούμε και αυτά τα games.
Δεν προλάβανε να έρθουν, δεν πειράζει. Να έχουμε να δείξουμε και ωραία πράγματα και στο μέρος το δεύτερο. Και από ό,τι ξέρω, σ' αρέσει το Jaguar, έχει σημείο. Είμαι λάμπης του Jaguar από παλιά. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, το SNES το δείξαμε. Πριν προχωρήσεις να κάνω μια παρένθεση πολύ γρήγορη. Ό,τι θες. Στο σχετικά με το Dreamcast, υπάρχουν πολλοί που λένε σε γκάγκιδες, γιατί είναι γκάγκιδες που δεν ξέρουν από σέγγα, είναι μόνο Nintendo, δεν είχαν ποτέ Nintendo, σέγγες λέει τους. Άλλοι λένε το Saturn είναι το χαμένη της σέγγα και άλλοι το Dreamcast. Εσύ ποια πιστεύεις? Εγώ πιστεύω το Dreamcast. Πιστεύω το Dreamcast, παρόλο που αγαπημένο μου μηχάνημα είναι το Saturn. Έχει βγάλει άπειρα διαμαντάκια τα οποία είχα την τύχη τότε να τα παίξω, όχι πολλά, αλλά αρκετά. Mm-hmm. Δεν υπήρχε και marketing σοβαρό τότε, δηλαδή ήταν αστεία τα πράγματα. Στην Ελλάδα ειδικά, ναι. Ναι, και που κατάφερα να παίξω τότε και να τερματίσω, ας πούμε, Panzer Dragoon Saga, Shinobi. Εντάξει, δηλαδή, άντε να το βρίσκεις σε καμιά σελίδα, σε κανένα περιοδικό και max, μέχρι εκεί αυτό ήταν. Βοήθεια την κοινού ο Γιάννης που κι αυτός τα έζησε και τα δύο πολύ δυνατά. Σάτουν ή Dreamcast θα το χαμένο. Και τα δύο. Γιατί ξέρω ότι είσαι και σαν Dreamcast. Dreamcast. Ωραία. Καταλήξαμε. Κλείνει παρένθεση. Λέω εκεί και λύνει του PSP. PSP. Αγαπημένα όλα τα φορητά. Έχω μεγάλο πάθος με τα φορητά γιατί παίρνεις και παίζεις παντού. Εντάξει, αυτό είναι κλασικό. Η συγκεκριμένη έκδοση μ' αρέσει γιατί φάνω το Final Fantasy 7, αλίμονο. Έτσι. Εδώ ο φίλος μας ο Ζακ στο εξώφυλλο του Crisis Core, το οποίο το παιχνίδι όταν το έπαιξα σοκαρίστηκα από το πόσο καλό ήταν. Ναι. Materia System, συστήματα μάχης, τα οποία ήταν εξαιρετικό. Είναι ένα από τα top 10 για μένα μέσα στο σύστημα αυτό. Okay. Λοιπόν, εντάξει τώρα... 2DS, 3DS... Ναι, η New 3D XL, η τελευταία αναβαθμισμένη έκδοση, εντάξει εδώ υπάρχει λίγο παραπάνω το SNES, το Edition, το οποίο... Ναι, είναι καλό το είναι πολύ όμορφο, έτσι, ναι. Θυμίζει αρκετά το Super Nintendo όταν το ξεδιπλώνεις ουσιαστικά. Ναι. Το έχω και αυτό επί τρία, το ένα είναι που το λειτουργώ και τα άλλα δύο που κοιτάζουν το ένα που λειτουργεί. Σωστό. Κάπως έτσι. Λοιπόν... Πίσω είναι το 64, να το πούμε και ελληνικό. Ναι, ελληνικό 64. Όπου θα δούμε και στο δεύτερο μέρος τους τίτλους του 64 που είναι πάρα πολύ που μου είπες. Ναι, είναι και αυτό ωραίο σύστημα, το αγάπησα. Λοιπόν, PSP είπαμε, είναι το απλό το μοντέλο αυτό. Ναι, το πιάνω, ναι, το Β. PSV επίσης, αρκετοί τίτλοι και εκεί πέρα, και αυτό αδικοχαμένο, το πιο αδικοχαμένο ουσιαστικά. Τη Sony, ένα και έβγαλε τη Sony αδικοχαμένο. Ναι, το πιο αδικοχαμένο Handlet μακράν, ένα μικρό τέρας από specs, πολύ δυνατό για την εποχή. Γιατί πιστεύεις απέχει το Β? Δεν το στήριξαν, δεν το πιστέψανε. Και δώσανε στο PS3 και δώσανε στο PS3 και ήταν κρίμα γιατί ουσιαστικά είχε ένα δεύτερο PS3 handless, δηλαδή ήταν τόσο δυνατό το μηχάνημα. Ναι. Με ωραία futures επάνω, δηλαδή ήταν... είχε potential, αλλά δυστυχώς χαντακώθηκε. Ναι. Okay. Λοιπόν, PS1 το slim μοντέλο, πιο πίσω υπάρχει και το... αν μπορείς να το κουνήσεις τώρα, δεν ξέρω. Το DualShock version. Ναι. Το πρώτο ουσιαστικά το... Παιδικό σου είναι? Το χοντροκομμένο, όχι. Okay. Τίποτα δεν έχω από τα πρώτα. Όπου για πες μας γι' αυτό. Τα ξαναγόρασα όλα. Δεν είχες τίποτα, τα έχεις δώσει όλα, τα έχεις πουλήσει, τα έχεις χάσει. Όλα τα είχα δώσει, τα είχα είτε χαρίσει, είτε ανταλλάξει, είτε δανείσει. Όλα χαθήκανε. Και πριν περίπου πάνω από μία δεκαετία, ξανάρχισα να τα ξαναπαίρνω όλα. Για καλή μου τύχη πήρα σε καλές τιμές. Πρόλαβες καλές τώρα. Ναι, γιατί τώρα, δηλαδή μετά τον coronavirus, τα πράγματα όχι ξεφύγανε. Δηλαδή είναι. Ναι, είναι αναστήριο. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, PS1, όπου έχω και πάρα πολλά games, αγαπημένο ένα το PS1. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή έκανε πολύ μεγάλο μπαμ. Ναι, ναι. Πολλά RPG και εκεί. Έχω μία που είναι ένα από τα αγαπημένα μου είδος, το RPG και το Tactical RPG. Ten-based. Μ' αρέσει να η σκέψη, τι θα γίνει. Όχι, σαν αυτό είναι σαν σκάκι ένα πράγμα, έτσι. Επειδή μ' αρέσει και το σκάκι ίσως. Ναι. Υπάρχει και αυτό λοιπόν το στοιχείο. Ωραίο. Εντάξει, και τα κλασικά, το Nintendo NES, ούτε από αυτά δεν κατάφερα να φέρω κασετάκια.
Αγαπημένο μηχάνημα. Θα τα δούμε στο δεύτερο. Γεια! Αυτό έχουμε πει, το είχα πει και πέρσι στο επεισόδιο τη Τόξου. Νομίζω ότι είχε τρελαθεί με αυτό το επεισόδιο. Εγώ σταρέσαι έτσι. Είμαστε τρελά πράγματα. Αυτό ήταν το πρώτο μηχάνημα, ουσιαστικά το πρώτο κουτί που έφερε η Τόξου τότε, το 91. Δηλαδή Σεπτέμβριο 91 και Χριστούγεννα που είναι ο χαμός των Μινιών, του διαγωνισμού. Αυτό ήταν το μπάντλ που πήρα από το Μινιών τέτοια εποχή δηλαδή. Κλασικό, και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ δυνατό. Και αυτό μαζί με το όπλο του, ναι. Τα οποία τα έχω σε καλή κατάσταση μέσα, δηλαδή παρόλο τις κακουχίες που έχουν περάσει και τα πέρα δόθε που τα πηγαίνω κατά καιρούς, μέσα είναι όλα όπως είδαμε το πρώτο κομμάτι ουσιαστικά, το DK set, έτσι είναι και τα υπόλοιπα δηλαδή μέσα. Τι μακιμήλια είναι αυτά πια. Είναι. Και πάμε και εδώ γιατί βλέπω κάτι ενδιαφέροντα πραγματάκια και εδώ, Γιάννη, Λιγιά, Βέστα. Πάνω βλέπουμε τα δύο αντιαρματικά, το ένα του Mega Drive και το άλλο του Super Nintendo, το Menacer και το Super Scope, το Scope 6 πως λεγότανε. Είναι η μάχη μεταξύ τους ακριβώς. Στα 16-bit. Και εδώ, εντάξει, Mega CD 2. Mega CD 2, όλα συνδεδεμένα μέσα και αυτό σε άριστη κατάσταση. Και ένα κομμάτι το οποίο δεν παίζει πάρα πολύ. Δεν το έχω ξαναδεί από κοντά στις συλλέκτες και άλλους δηλαδή που έχω πάρει. Κυρίως παίζει το ιαπωνικό κομμάτι. Αυτό είναι το αμερικάνικο λοιπόν. Και οι διαφορές είναι ότι όταν βάζεις το ιαπωνικό παιχνίδι επάνω θα παίξεις τα αμερικάνικα. Okay. Έτσι όπως νομίζω γίνεται και αντίστοιχα με το ιαπωνικό. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, απλά καθόλου καλό εξώφυλλο για το θέμα marketing δηλαδή. Μόνο νέο τζέο. Ναι, ναι. Εδώ, κοίτα εδώ. Παθήσεις θα παίξεις. Οκ, πολύ καλό κομμάτι. Εντάξει, τώρα και τιμή, παιδιά. Και θα δούμε και παιχνίδια και σαν. Α, έχεις και ΑΕΣ παιχνίδια, ε. Εντάξει, δεν θα έχεις. Τι λέμε τώρα. Θα παίξουμε ωραία και εκεί. Το ΑΕΣ, το έχω πει, το ξαναλέω. Είναι το Holy Grail των συλλεκτών. Είναι για μένα respect όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Ειδικά, εντάξει, την κονσόλα, αν κάνεις υπομονή, θα την πάρεις. Αλλά τα παιχνίδια είναι το πρόβλημα. Έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Ίσως μια λύση με ένα Everdrive. Ξέρεις πόσο έχει το Everdrive του ΑΕΣ. Το είδα για πλάκα. Oh. Γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, να δώσω τώρα ένα χιλιάρικο με κουτί που είναι το ΑΕΣ. Θα το πάρω κάποια στιγμή, εντάξει. Το Everdrive έχει 600. Δεν σου λέω Κινέζοι, κάποιο κόρφο να κάνει να σου κάψει το μηχάνημα. Ναι. Σου λέω για το κανονικό, το Everdrive. 600. Αλλά θα μου πει όταν τώρα έχει 300 ένα ποδοσφαιράκι το πιο απατηλό. Ναι. Λες, τι να κάνουμε, θα το κάνουμε. Εντάξει, άμα είναι να μην δώσεις την τεράστια περιουσία ή τον εφρό σου, ξέρω αυτό. Αυτό, ναι. Και έχουμε και μόνο δύο. Είναι μια καλή ρελέκα. Έχω δώσει το ένα εγώ για κάτι. Αλλά ναι, τώρα θα δώσω μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, πολύ ωραίο κομμάτι, respect. Παρεμπιπτόντως, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι πολύ σωστά όπως το τόνισες το ΑΕΣ. Δηλαδή, ναι, μεν είναι όλα πλέον ακριβά και έχουν ξεφύγει. Για μένα όμως είναι χαοτικά διαφορετικά σε τιμές το νέο γκίο, δηλαδή είναι too much, ξεφεύγει πάρα πολύ. Μα υπάρχουν παιχνίδια που είναι 10.000. Ναι, δηλαδή λες, και είναι εντάξει, είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό, ναι. Λοιπόν, και ίσως μετά για μένα σε ακρίβεια να πηγαίνουν του Saturn, ειδικά έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι πολύ δυνατά. Και ο λόγος που γίνονται πολύ ακριβά κάποια παιχνίδια. Και Super Nintendo, Συμφωνώ, έχουν και αυτά τα Nintendo. Και ο λόγος είναι ότι έχουν βγει λίγες κόπιες. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα, το ότι βγήκαν λίγα κομμάτια. Μάλιστα. Ωραία. Είδαμε παιδιά τις κονσόλες, αυτές που υπάρχουν σε αυτό στο πατρικό του Adrian. Και τώρα λοιπόν πάμε στο επόμενο section να μας ξεναγήσει στους τίτλους που έφερε σήμερα εδώ και έστησε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ κάτσαμε τώρα λίγο γάτο, κλαδό, καρτσούλες, παρκέ και γυαλιστερό. Κάνουμε εξής αυτά όπως έκανε στο Monster Switch που είναι φορά και έτρεχε. Έτσι, θα σκάει πάνω στις κονσόλες. Εμείς θα φτάσουμε στα Switch. Λοιπόν, έχεις πολλά παιχνίδια Switch. Και θέλω έτσι να σταθούμε λίγο γιατί ο Γιάννης επιμένει ότι προσπερνάω σε συλλέκτες στα Switch. Δεν του δίνω καθόλου σημασία. Του κάνω λίγο τη χάρη. Οπότε θα ήθελα να μας πεις έτσι από αυτά εδώ κάτι που αξίζει. Εγώ δεν έχω ιδέα το Switch, αλλά. Έχει δίκιο ο φίλος μου, ο καμεραμάν, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή εδώ πέρα. Okay. Παρ' όλα αυτά, παρένθεση να πούμε ότι και εδώ λείπουν συλλεκτικές, δηλαδή και από εδώ είναι περίπου τα 2/3 του switch τα οποία θα δούμε, αλλά έχουμε υλικό να δούμε. Έχεις limited runs, δηλαδή σπίτι καλές ναι. Καστιλβάνια και τέτοια. Έχουμε και από εσά. Πάρτε δύο παιδιά, μέρος δεύτερο που έχει καλές σφαίρες, μέρος δεύτερο.
Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά. Βάλεις limited run. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πείσω κάποιον να πάρει από limited run, δηλαδή αυτό που γίνεται εκεί πέρα έχει λίγο ξεφύγει η κατάσταση, γιατί και αυτοί βγάζουν κάθε εβδομάδα και είναι πολύ ακριβά πλέον. Δηλαδή σου έρχεται όσο κοστίζει ουσιαστικά το παιχνίδι, π.χ. κοστίζει 40 ευρώ, συν το shipping, συν τους δασμούς, σου πάει σχεδόν άλλο τόσο το παιχνίδι, δηλαδή είναι αστείο. Και θέλει και διάστημα νομίζω. Και έρχεται, δεν σωστά, είναι pre-order, δηλαδή θα κάνει περίπου κάνα χρόνο το παιχνίδι. Έχω πει αυτό για χρόνο, ναι, ναι. Ναι, είναι δράμα, το προπληρώνεις και περιμένεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός άμα είναι κάποιες πολύ καλές περιπτώσεις, όπως είναι ας πούμε και αυτό, βάλεις collection, 1, 2 και 3 συγκεκριμένα, θα το ανοίξω, δεν θέλω να το ανοίξω όλα, αλλά τις limited run μου αρέσουν, γιατί έχουν π.χ. καρτούλες μέσα, οι οποίες είναι έτσι συλλεκτικές. Έχει reversible cover μπρος πίσω. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν μου αρέσει το που έχει, δηλαδή μου αρέσει πιο πολύ το anime style που έχει. Okay. Και έχει το manual, το οποίο έτσι έχει ένα retro style. Ναι. Μας θυμίζει λίγο έτσι την εποχή που... Που είχαν τα παιχνίδια manuals μέσα. Ναι, δηλαδή αυτό που δεν έχουν manuals είναι δραματικό. Ναι, θα θέλουμε τα manuals, παιδιά. Βέβαια. Λοιπόν. Και αυτό ωραίο παιχνίδι της Super Rare, adventure-άκι αν θυμάμαι καλά, έτσι γιατί δεν το θυμάμαι καλά, πάμε να τα δούμε λίγο γοργά γιατί είναι και αρκετά. Slayer Collection, έχει μέσα πολλά, 3 είναι 1, 2, 3, 4, είναι λίγο δύσκολο αυτό να βρεθεί πλέον, δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτό εδώ πέρα, έτσι. Λανό. Ναι, ούτε για αυτό. Έτσι, αυτά τα παίρνετε, δηλαδή τα βλέπετε και τα αγοράζετε, δεν χρειάζεται να σου πω πολλά και είναι και φθηνά. Είναι και φθηνά έτσι, δηλαδή ναι. Συνήθως τα Switch είναι πανάκριβα, αλλά τουλάχιστον αυτές οι εκδόσεις που είναι εκδόσεις, ξέρω εγώ, από Super Nintendo και τα λοιπά, είναι λίγο πιο φθηνά γενικά. Είναι λίγο ναι, πιο προσιτές. Λοιπόν, έτσι να τα βλέπουμε στα γρήγορα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι είναι καλό να αποφεύγουμε τα κουτιά, δηλαδή σε εμάς που γουστάρουμε το physical, να αποφεύγουμε και λίγο τα κουτιά που είναι μόνο code only μέσα. Α, έχει και τέτοιο σου. Έχει κουτιά σκέτα που δεν έχει μέσα το cartridge, ναι, και σου δίνει με κωδικό. Α, δεν το ξέρω αυτό. Είναι λίγο ανούσιο, βέβαια. Η τιμή του είναι καλή, okay, είναι ελαστική, δεν μπορώ να πω. Αλλά είναι digital. Αλλά είναι digital, δεν είναι για μας. Βέβαια. Λοιπόν. Collection of Mana, έλα. Ναι. Οκ. Cotton. Α, το Cotton. Αυτό είναι το Cotton του Saturn, δηλαδή, σε remake, τι είναι η συνέχεια. Όχι, δεν είναι το Cotton του Saturn, είναι άλλο το Cotton του Saturn, αυτό τώρα ποιο είναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι του Mega Drive αυτό. Α. Έτσι. Έχει πάρει τα δικαιώματα και το κομμάτι. Και έχει βγει και ένα άλλο Cotton Fantasy και διάφορα. Εντάξει. Okay. Ό,τι προλάβουμε και παίρνουμε και από αυτά. Λοιπόν, Λακριμόζα, Γαρντιτζάρα. Πολύ δυνατή. Για να το ξέρει. Και αυτή η σειρά είναι πολύ γνωστό το franchise. US, πώς λέγεται. Πώς μπορείς να το πεις τώρα αυτό, δηλαδή. Πολύ γνωστό franchise, έτσι. Έχω το πρώτο από το Master System και τα ακολουθώ. Ειδικά το συγκεκριμένο είναι εξαιρετικό. Το πρώτο είναι το Master System. Ναι, το πρώτο release. Θα το δούμε. Υπάρχει. Και λέγεται Λακριμόζα στο Master System. Όχι, είναι το Ace το 1. Και λέγεται αλλιώς. Λακριμόζα Vdana είναι το 8. Yeah. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είχε βγει European ή ήταν σε άλλα. European. Το Master System. Α, το Master System. Ναι. European. European. Ναι. Το θυμάμαι. Θα το δούμε. Okay. Άλλη αρπιτζάρα κι αυτή. Έτσι είμαστε φαν των RP. Και το Play This Fury, ωραίο. Ναι, ναι. Hack and Slash, άλλο στυλάκι. Και αυτό, όποιος γουστάρει, Shoot the Maps. Raiden. Στο Jaguar, θα σπάει. Εγγύηση. Εντάξει, πιο πολύ κοιτάζω... Αυτό παιχνιδάρα. Ναι. Γεια σας. Το έχω για Xbox, βέβαια, One. Ουσιαστικά είναι ένα Castlevania με άλλο όνομα, έτσι. Είναι η συνέχεια και καλά τη λέει. Ναι. Σύμφωνα με Νάιρ, του ίδιου δημιουργού. Εγώ το πήρα πολύ αμυντικά, σε φάση ότι δεν. Και όμω είπα θα δώσω. Καλά. Και δεν κάνω και τόσο καλό. Τσίγμα, το διάβασα όλα. Απίστευτο. Πρέπει να σ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τώρα
της Nintendo First Party αυτά τα παιχνίδια, τα οποία δεν τα έχω ανοίξει δυστυχώς, γιατί θέλω πάρα πολύ να τα ανοίγω και να τα παίζω ή να τα γεύομαι ρε παιδάκι μου, δηλαδή να τους δίνω χρόνο και άμα τα έχω κλειστά δεν με πολύ χαροποιεί που τα βλέπω κλειστά, δηλαδή ο σκοπός να τα παίρνουμε να τα παίζουμε. Εντάξει, αν και... τα παίρνει για να μην χάσει την κυκλοφορία σε κάποια, ναι, θα βλέπεις μετά. Αν και να πω στο συγκεκριμένο για να μην παρεξηγηθώ ότι σέβομαι και τους συλλέκτες οι οποίοι έχουν μόνο κλειστά, έτσι, το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή δεν θέλουν να χάσουν την αξία τους τα πράγματα και μπορεί να τα παίζουν, ξέρω εγώ, σε MAME ή digital, κάπως αλλιώς. Οκ, και αυτό. Trials of Mana, δεν το ξέρω. Δυνατό. Ναι, κάποια συνέχεια θα είναι. Όλα είναι μαλλιά, με ωραία συλλογή. Αυτοί όσοι είστε πισάδες, εδώ αυτά τα τρία. Baldur's Gate. Κάμερα σε μένα. Neverwinter. Λοιπόν, πρέπει. Hardcore RPG. Hardcore. Όχι JRPG και. Υποκλίνω τα πράγματα. Εδώ είναι αντρικά πράγματα, σκληροπυρηνικά. Έτσι. Οι πισάδες, big box κτλ. Τα ξέρουν αυτά. Τα έχω κάψει αυτά. Αυτά, παιδιά, είναι άπειρες ώρες. Value for money παιχνίδια. Δευτέρα, τρίτη ηλικίου τα είχα κάψει. Έπως, όλα αυτά. Heart of the Winter, όλα αυτά, ναι. Έχω μια συλλογή ωραία του όλα τα Icewind Dale του Bog, όχι Big Box. Την έχω σε μετέπειτα που είναι μια τριπλή, έχει μέσα τέσσερα δισκάκια. Ωραία, στο δείξω αν είναι γνωστό. Ναι, ναι. Ξέρεις που μου άρεσε ότι είσαι πολύ RPG, το έχεις παίξει, τα King's Quest. Δεν τα έχω παίξει. Τη Sierra, παιχνιδάρες. Εγώ έχω παίξει το 7 και το 8, αλλά εντάξει. Το όχι αυτό μου άρεσε όταν είχε βγάλει το χάρτινο το σκηνικό για να κάνεις συλλεκτική. Αυτό δεν το έχει. Όχι, είναι από το χάρτινο, αλλά δεν το έχω φέρει το χάρτινο, δεν πειράζει. Το έχουμε σε. Να πούμε ότι το Toki, που το έχουμε και στο Mega Drive, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι, ανέκαθεν έσφαγε καρύδες. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά εδώ πέρα. Βασικά θα αναλύσω πιο πολύ όταν φτάσουμε στο Mega Drive, γιατί τώρα εντάξει. Γιάννη, καλύτερη σου, βλέπεις τώρα Switch. Έτσι. Punk Adventure εδώ, εντάξει, πολύ γνωστά αυτά τα. Βέβαια, ναι. Αγαπημένα. Shovel Knight, okay, αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι ωραίο. Metroidvania είναι αυτό, ναι. Ναι. Wild Guns, και αυτό είναι γνωστό παλαιϊκό. Mega Drive, Super Nintendo. Σιο Σόλιπτο. Τι σάγκα τα οποία τέτριο εσύ. Tetris style τέλος πάντων και Tetris μέσα included. Τι σέγγα, ναι, ωραία παιχνιδάκι. Fun, πολύ fun. Travis tries again. Ένα ρολάκι. Αυτό της Team 17 της γνωστής που έχει τα Worms. Αυτό όμως είναι. Πώς το λένε. Platform. Ωραίο platform. Καταπληκτική δουλειά εδώ πέρα, Wonder Boy, φοβερή δουλειά έχουν φτιάξει. Παίζεις και το παλιό και το καινούριο και επίσης, παρόλο που δεν είναι limited run, κοίτα τι έχουν βάλει άνθρωποι μέσα. Δηλαδή πόσο πολύ respect κάνουμε στην έκδοση αυτή. Ναι. Να την πάρεις. Έτσι. Okay. Λοιπόν, έχει μέσα μπρελόκ, ωραίο το δρακάκι. Ένα CD το οποίο είναι soundtrack. Για GameCube, ξέρεις. Και είναι στο μέγεθος του GameCube το CD, πολύ ωραίο. Reversible cover και εδώ πέρα, πολύ όμορφο. Φοβερή δουλειά. Και manual. Εντάξει. Άντε γεια. Οκ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και δεν είναι limited run, έτσι. Δηλαδή είναι. Απλά οι άνθρωποι, αν έχουν νεράκι, τελικά μπορούν να κάνουν ωραία πράγματα. Αυτό χρειάζεται έτσι λίγο. Μα κάνανε όλα έτσι σαν γι' αυτό, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, Marion Somnic, Olympic Games. Τα συγκεκριμένα θέλω να σταθώ ένα λεπτάκι, γιατί επειδή είναι Sega και το προσπερνάνε γρήγορο, παιδιά, είναι πολύ fun. Είναι πολύ διασκεδαστικό το παιχνίδι αυτό και όταν είστε και με παρέα να παίζετε, αν έχετε ποτέ την ευκαιρία, να ξέρετε, θα σας διασκεδάσει πάρα πολύ, θα το χαρείτε πάρα πολύ. Το έχεις, Γιάννη? Όχι.
Έλα. Είναι. Γενικά με τα αθλητικά είχα πάντα ένα θέμα. Animal Crossing, το οποίο πούλησε. Τρελό αυτό. Κατά την περίοδο ειδικά της καραντίνας, παιδιά, έγινε, λένε ότι είναι το καλύτερο best selling game κατά την περίοδο της καραντίνας, δηλαδή ξεσκίστηκε. Για σένα όμως είναι καλό? Δεν είναι το στυλ που μου αρέσει εμένα, γιατί είναι αρκετά πιο παιδιαρίστικο, αλλά αρέσει τα παιδιά μου. Ναι, οπότε είναι ok. Μάλιστα. Και ναι, με τα παιδιά μου παίζουμε πάρα πολύ Wii U, πάρα πολύ και Switch. Και Sega και θα τα πούμε και αυτά. Ωραία. Astral Chain, εξαιρετικό. Της Platinum Game, τα λέω καλά. Ναι, της Platinum Game. Ναι, εγώ το ξέρω. Και το Octopath. Και αυτό εξαιρετικό, βγαίνει και δύο σύντομα. Λοιπόν, τα Fire Emblem. Πολύ ωραίο franchise και αυτό. Tactical RPG. Shovel Knight. Και αυτό Metroidvania, εξαιρετικό. Sonic Plus. Και αυτό είναι φοβερό, δύο ναι, πολύ καλό. Θα έπρεπε να ήταν η συνέχεια για μένα μετά το 3 ουσιαστικά. Παιδιά, έχουν κάνει αυτή η 2D δουλειά που έχουν κάνει. Έχει βγει η έκδοση και αυτό Reversible Camber. Ναι. Έτσι, Mega Drive δηλαδή να το γυρίσει άμα θέλει. Ναι, και στο PS4 το έχω έτσι. Τι ωραίο που είναι. Ναι, τι ωραίο. Και το παιχνίδι ήταν πολύ αντεγιά. Δηλαδή... Φοβερή δουλειά. Και το έκανε όλα ένα φαν έτσι. Ναι. Και μετά το δώσει στο στούντιο. Ναι. Της Capcom τα beat'em ups. Εδώ πέρα αυτό το είχα πάρει από... Πού το παράγγειλα τώρα, από Ιαπωνία, δεν θυμάμαι. Παίρνω και από το εξωτερικό, άμα δεν τα βρίσκω εδώ πέρα, τα παίρνω από το εξωτερικό. Άρα κάνουν πολύ ωραίο stealth παιχνίδι. Τι είναι τώρα αυτό? Kunio the Wall, αυτό ήταν και αυτό από την Ιαπωνία. Έχει μέσα του NES παιχνίδια ουσιαστικά. Να τα ανοίξουμε, δεν θυμάμαι. Όχι τίποτα, παιδιά, αφήστε. Να και ένα λίγο που δεν είχε τίποτα μέσα, ναι. Είχα την εντύπωση. Γιώση, πολύ δυνατό Γιώση. Τα λόγια περισσεύουν. Οκ, ναι. Έτσι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και γι' αυτό περισσεύουν τα λόγια, είναι εξαιρετικό. Ναι. Δύσκολα δηλαδή να παίξεις Zelda και να μην σου αρέσει. Εγώ. Ναι. Δεν μ' άρεσε, μου σπάσε τα νεύρα το Breath of the Wild. Είναι διαφορετικό Zelda μάλλον, γι' αυτό περίμενες κάτι διαφορετικό φαντάζομαι. Ωραίο παιχνιδάκι. Διάβλο για πολλές ώρες κάψιμο. Ναι, εντάξει το PC βέβαια εγώ. Ναι, προτιμότερο στο PC. Ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ πέρα. Mega Man 11. Αυτό μου το έχει πάρει δώρο ο Γιάννης πέρσι για γενέθλια. Στο Xbox βέβαια. Δεν έχω καταφέρει να παίξω, Γιάννη. Ντροπή. Επιφυλάσσω. Οκ, Trails of Cold Steel. Immortal Phoenix είναι γνωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει αποκλειστικότητα από ένα σημείο και πέρα, έτσι, το Trails of Cold Steel. Πρέπει να υπήρχε και στο PlayStation και στο PlayStation μέχρι το 2 νομίζω. Από 3-4 νομίζω είναι αποκλειστικότητα στο Switch. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Yeah. Δεν είμαι σίγουρος. Magman Lord. Και αυτό ωραίο. Χώρα τώρα δεν θυμάμαι τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι άλλο παιδιά. Raiden. Τελικά έχει πράγμα το Switch, Λοιπόν αυτό παιδιά, NBA Playground, είναι στυλ NBA Jam και είναι καταπληκτικό. Εάν το βρείτε, είναι εντωμεταξύ πολύ φθηνό, δεν θυμάμαι τώρα, κάνει 20 ή κάτι τέτοιο. Είναι NBA Jam. Okay. Έτσι δηλαδή, ναι, και ξεκλειδώνεις και χαρακτήρες μετά. Πάρα πολύ διασκεδαστικό, το προτείνω, θα περάσετε πολύ ευχάριστα. Ωραία. Λοιπόν, Super Smash Bros, με όλους τους παίχτες μέσα. Turrican και αυτή, πολύ ωραία συλλογή με τα Turrican μέσα. 30 years anniversary. Kaze, δεν το έχω παίξει, βολεύουν να κλειστώ. Darius, X Plus, Golden Force, American Fugitive. Αυτό ήταν ένα στυλ. Grand Theft Auto, θυμάμαι καλά, Drive, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο. Δεν το έχω παίξει, αλλά θυμάμαι είχα δει gameplay, γιατί
Για να πάρω κάτι, συνήθως τα τσεκάρω gameplay. Ναι. Εκτός αν γνωρίζω το franchise, ξέρω εγώ, τσεκάρω gameplay, να δω αν μου κάνει και το παίρνω. Okay. Κρόσκο και αυτό αρέσει σε πολύ κόσμο. Εντάξει. Greek, δεν ξέρω πώς να το πω, Steam 17, η ομάδα που έχει φτιάξει το Wolves. Έτσι, αυτά εδώ που είναι στα Ιαπωνικά, είναι αυτά. Ιαπωνικά, Ace Attorney, 1-2-3, τα γνωστά, Objections, τα λοιπά, παιχνίδια στο 3DS. Τα γνωστά. Ούτε εγώ. Λοιπόν, I Am Setsuna, πολύ ωραίο story, δεν κατάφερα να το τερματίσω, αλλά όσο έπαιξα, εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι άσπρο μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό το είχα πάρει και αυτό από το εξωτερικό. Ιαπωνία, Κορέα. Λοιπόν, ευρωπαϊκή έκδοση δηλαδή δεν έχει βγει σε... Νομίζω ότι δεν έχει βγει ευρωπαϊκή. Mm. Δηλαδή ό,τι έχω πάρει από το εξωτερικό δεν τα βρίσκα Ευρώπη και τα έπαιρνα απ' έξω. Δηλαδή μπορεί να βγήκανε μετά. Αλλά εκείνη την περίοδο δεν βγήκανε. Παρ' όλα αυτά είναι στα αγγλικά το παιχνίδι. Καταπληκτικό RPG, το προτείνω. Dragon Quest 1-2-3. Εδώ πέρα. Mm. Dragon Quest, φοβερή σειρά. Final Fantasy 7 και 8. Τα λόγια περισσεύουν. Ο Νινάκη θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Όσο χρόνο το αφιέρωσα δεν ήταν άσχημο. Μην βλέπετε το εξώφυλλο και σας ξεγελάει. Είναι ψηλομέτριο. Okay. Λοιπόν... Καλό. Εξαιρετικό, έτσι. Νομίζω ότι ήταν στο Super Nintendo αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Το Ninja Savior. Και αυτό το εξωτερικό το πήρα. Και Μάλι. Κλείνουμε τα Switch με αυτά τα δύο, λέει. Okay, ναι. Εντάξει, έχεις πολλά βέβαια και εδώ. Πρέπει να είναι εκατοστάδα, είναι σίγουρα. Παραπάνω, πες. Εγώ, παραπάνω. Παραπάνω, ναι. Ωραίο, με στοιχεία RPG το Xenoverse. Παλφάρης. Πολύ ωραίος ήχος. Το παιχνίδι αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, λέει. Το θυμάμαι, βλέπω το παιχνίδι και θυμάμαι το soundtrack του. 2D, πώς είναι το 2D, ναι, 2D Metroidvania φάση. Call of Cthulhu, από τα καλά Call of Cthulhu, γιατί συνήθως δεν μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, αλλά είχε ωραίο story, όσο το έπαιξα το ευχαριστήθηκα, δεν το τελείωσα όλα αυτά. Ναι. Demon X Machina, καλή προσπάθεια, έχω και την ειδική έκδοση που είχε βάλει, τέλος πάντων, γιατί θα το δούμε την επόμενη φορά. Εδώ η Konami μας έβαλε ένα κόντρα το οποίο μόνο κόντρα δεν είναι. Ναι. Δεν θυμίζει τα παλιά τα κόντρα, είναι πιο 3D τα λέω, αλλά... Ναι, είναι λίγο πιο περίεργο, δεν είναι αυτό που θα περίμενα, δηλαδή απογοητεύτηκα. Μόνο στο όνομα, Μόνο το όνομα θυμίζει, ναι. Xenoblade, εξαιρετικά. RPG. Skyrim. Όπου και, yeah, όπου και να βγει το παίρνεις, Skyrim, φοβερό, άπειρες ώρες. Yeah. Ghostbusters, ωραίο, ευχάριστο. The Model, horror. Έχουν πει ότι είναι από τα καλά αυτό, έτσι. Ναι, ήταν ευχάριστη έκπληξη. Πολύ ατμοσφαιρικά. Δεν είχα ιδέα, η αλήθεια είναι, το πήρα επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο. Συνήθως δεν το κάνω, δηλαδή πρέπει να δω gameplay. Ευχάριστη έκπληξη. Power Rangers, το οποίο έχει βγει τώρα αυτή τη στιγμή η Ultimate Edition, να την προτιμήσετε, γιατί αυτή την πήρα όταν βγήκε από τη Limited Run, την πάτησα, δηλαδή όμως έκανα υπομονή, θα έπαιρνα κατευθείαν με τέτοιο, αλλά εντάξει, το μόνο που με δικαίωσε είναι ότι έχει ένα ωραίο manual μέσα, έτσι θα κλάσει κάτι Limited. Ναι. Okay. Και πάμε να δούμε εδώ τώρα κάποια άλλα, έτσι, που θέλεις να μας δείξεις. Ναι, Panzer Dragoon's Limited Run. Και αυτό δεν μόνο είναι φοβερό. Street Fighter. Εξαιρετικό. Ωραία δουλειά. Και άλλο Darius. Όποιος μου θέλει. Σουτεράκια είναι ωραία. Αυτά τα παιχνίδια πολύ ωραία. Captain Tsubasa, όποιος έγινε το anime, αγορά άμεσα. Καταπληκτικό. Spyro, γνωστά. Children of Morta. Επίσης πολύ ωραία δουλειά. Disgaea Tactical, Tales of Vesperia, τα νέο γκαιο που έχει μέσα όλα τα συλλογή, θα βγουν άλλα 2 και 3, να ξέρετε, okay. Να τα περιμένετε.
Mega Man ZX Collection, Mega Man Legacy Collection. Τα κλασικά. Κλασικά. Ωραία, περίμενε. Εντάξει, ήρθε στα ίσια του. Άστο. Συνεχίζουμε. Ναι, δεν θέλει πολύ. Hades, πολύ βραβευμένο roguelike. Φοβερό, φοβερό πραγματικά. Και αυτό πολύ οικό ξαναβγήκε. Δεν έχω ιδέα. Δείχνει ωραίο πάντως. Δείχνει ωραίο, ναι. Ξύλο Blade Ranger της Νικάλης, πολύ ωραίο που είχα δει σε gameplay. Αυτό εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο το προτείνω σε όλους. Είναι πολύ φθηνό και φοβερό hide and gem για μένα. Να θυμάστε το όνομα Flipping Death. Να το ψάξετε, να το πάρετε. Mm-hmm. Είναι πολύ φθηνό, δηλαδή στο 15 έχει. Hide and gem το προτείνω ανεπιφύλακτα. Θα με θυμηθείτε. Okay. Λοιπόν, Greece ή Greece, δεν ξέρω πώς να το πω. Arms, Dark Dungeons, τη Skyra 5. Ωραίο, διαλέχτε. Το κλασικό Doom. Το Torna έχει παίξει πολύ τελευταία, είναι το DLC. Luigi Mansion παιχνιδάρα. Και αυτό είναι παιχνιδάρα. Αυτό είναι κόντρα παλαιϊκό στυλ, το Blazing Chrome. Αν το πετύχετε ακόμα και digital έτσι, να το πάρετε, να το τιμήσετε, είναι καταπληκτικό. Είναι κόντρα στυλ. Limited Run βλέπω. Τη Limited Run, ναι. SNK Collection. SNK Collection, πολύ ωραίο. Άρα υπάρχει κάτι ακόμα πιο ωραίο και είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό που και να το πάρετε, εντάξει, θα το ευχαριστηθείτε. Αυτό έχει ωραίο εξώφυλλο, δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται. Ναι. Πολύ γνωστό, έτσι δεν χρειάζεται. Απλά είναι το αμερικάνικο. Εσείς θα είστε πιο οικία με το ευρωπαϊκό το εξώφυλλο, που είναι και πιο ωραίο. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθα και πήρα το αμερικάνικο. Snow Bros. Ναι, το γνωστό. Και εδώ έχουμε Zombie. Eight by Neighbors. Ναι. Και αυτό πολύ γνωστό. Με 3D γυαλάκι μέσα. Αυτό έχει παίξει, είναι ένα Intilla. Δυνατό. Αυτό, ωραίο αυτό. Ναι, μέσα με το γυαλί βλέπεις το παιχνίδι. Αυτό είναι από αυτά που αξίζουν να πάρεις από τη Limited. Ναι. Αυτό μάλιστα. Θα το τσιμπήσετε. Λοιπόν, Shooter Map. Megami Tensei 3 ξαναβγήκε. Έπως. Αυτό είναι στυλ Road Rush, για όσους το αγαπάνε, ξύλο με μηχανές. Είναι καταπληκτικό. Έλα, το έχω παίξει σε digital αυτό και έμεινα κατά ευχαριστημένο, κόλλησαν αυτό το παιχνίδι πάρα πολλές ώρες. Mm-hmm. Ξεκλείδωσα μηχανές, ξεκλείδωσα όπλα. Αγαπημένο. Ωραίο. Minecraft, Monster Hunter. Action Verge, και αυτό Metroidvania. Έχει βγει και το 2 μάλιστα τώρα. Πρέπει να το τσιμπήσω κάποια στιγμή. Δεν το έχω παίξει. Γκριν θα κάνω έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά να πω γι' αυτό. Το είχα παίξει στην εποχή του, το τιμώ όπου το πετύχω, αγαπημένο. Remastered. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ... Sega. Ναι. Hey, Sega, είναι καλό. Είναι καλό, έτσι δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο, είναι καλό, αυτά. Τέλος. Λοιπόν, ένα γρήγορο εδώ πέρα, στα shoot'em ups. Η συλλογή αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτή αγορασμένη από το εξωτερικό, γιατί νομίζω δεν έχει βγει εδώ πέρα. Που βρήκα και αυτό για να τα κάνω. Είναι το Volume 1-2-3 ουσιαστικά. Ναι. Dead Gambit, από τα τελευταία που βγήκαν, εξαιρετικό. Εντάξει, εμποντήσει έτσι. Εγγύηση. Έλλη δεν το έχω παίξει. Mm-hmm. Αυτό είναι... κόλλησα τώρα. Ghost and Ghouls. Έλα. Και είναι, παιδιά, καταπληκτικό, σας το προτείνω. Το έχω παίξει σε digital, γιατί δεν το έχω ανοίξει αυτό εδώ πέρα. Είναι Ghost and Ghouls, δηλαδή θα πάθετε πλάκα. Okay. Οπωσδήποτε να το παίξετε αυτό. Δεν θυμάμαι. Τρίστερ, τι ήταν αυτό. Ωραίο είναι. Guilty Gear, το γνωστό franchise που πέφτει ξύλο. Survival horror, πιστολίδι, ναι, FPS, δυνατό. Gear Shifter, πολύ ωραίο ραλάκι. Αυτό πρέπει να το έχετε ξαναδεί, νομίζω, κάπου. Mm-hmm. Είναι το γνωστό, ναι. Η Ικαρούγκα.
Α, το Καρούντα. Λοιπόν, κάπου το, στο Κώστα, το Χατζηλία. Νομίζω ναι, εγώ το έχω δει σε αυτό το επεισόδιο. Okay. Κώστα, βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Έτσι. AirType. Ε, βέβαια. Αγάπες. Αλίμονο. Φάινα. Του. Να σας πω αυτά. Πάμε λίγο γοργά. Λοιπόν, αυτό είναι παιχνίδι της Super Giant, η εταιρεία που έχει φτιάξει το Hades. Το πήρα από τη Limited Run για αυτό αναγκαστικά, γιατί δεν το βρίσκα πουθενά αλλού. Το οποίο έχω πάθει πλάκα από την ατμόσφαιρά του, είναι φοβερό παιχνίδι. Αυτή η Super Giant είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Ό,τι φτιάχνει να το αγοράζετε. Mm-hmm. Λοιπόν, Jojo, το κλασικό 2D ξύλο. Αλέξη Κίνταρος, ο Αλέξης μας. Έτσι, αυτό ήταν ωραία προσπάθεια. Αυτό ήταν καταπληκτική δουλειά. Όπως καταπληκτική δουλειά κάνανε και εδώ πέρα, σε αυτό το Samurai Shadow, έτσι, που είναι το πρώτο ουσιαστικά. Ναι. Κάνανε πολύ ωραία δουλειά. Dead Cells, πολύ βραβευμένο, αρέσει σε πολύ κόσμο. Και αυτό έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στο Switch. Το έχω παίξει, έχω περάσει πάρα πολύ ευχάριστα. Ποδόσφαιρο με αυτοκινητάκια. Mm-hmm. God of Prince, αυτό ουσιαστικά είναι μεταφορά στο DS, νομίζω. Έχει βγει στο 3DS, δεν θυμάμαι. Είναι στυλ στο Saturn, ένα πολύ γνωστό που πώς λέγεται. Τι δίνεις εμένα, εσύ είσαι Saturnine. Ούτε εγώ ξέρω γι' αυτό. Έχω κολλήσει. Guardian Heroes, το βρήκα. Guardian Heroes Style. Λοιπόν, τελειώνουμε τώρα με τα Switch. Grandia 1 και 2, yeah. Έτσι δηλαδή, τα λόγια είναι περιτά, αρπιτζάρες, έτσι, Grandia. Τα αρχικά ήταν PlayStation, πού ήταν, πίσω. Το 1 ήταν στο PlayStation 1, το έχω παίξει εκεί, το 2 θα το δούμε στο Dreamcast και έχει βγει και στο PS2 έχω την εντύπωση και βγάλανε και Grandia 3. Αλλά Ιαπωνία, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Windjammer σίγουρα το έχετε παίξει, SNK παιχνίδι. Δεν μπορεί να μην το έχετε παίξει αυτό. Στα ουφάδικα. Κάτι μου λέει. Stage of Rage 4, έτσι. Ναι, φοβερή αυτό. Συνέχεια κάνανε οι άνθρωποι. Συγχαρητήρια που το franchise αυτό το τιμήσανε. Κάνανε καταπληκτική δουλειά. Παιδιά, το Stage of Rage 4 θα βγει και ταινία. Δηλαδή έχουν κάνει τόσο πολύ καλό impact. Ένα καλό παιχνίδι, το έπαιξα, δηλαδή δεν βγήκε. Τη γυναίκα μου το κομμάτι, σκέψου. Ναι. Πολύ καλό, κουστάρα μου και δύο. Τα γνωστά Santa E, πάρα πολύ ωραία platform. Πολύ ωραίες, ζωγραφισμένα πολύ ωραία. Scott Pilgrim, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα την τύχη να το παίξω, αλλά είδα το gameplay, ήταν πάρα πολύ καλό. Μάλιστα έχει μέσα και ticket. Και καλά σινεμά. Ναι. Ωραίο. Ωραία δουλίτσα, πάρα πολύ ωραίο. Blasphemous το τερμάτισα και μου έχει μείνει λίγο η δυσκολία του, αλλά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό παιχνίδι, αρκετά metal παιχνίδι, έτσι dark. Θα έλεγα, πάρα πολύ το ευχαριστήθηκα το Blasphemous, να το παίξετε. Ναι, είναι γενικά. Είναι 2D Dark Souls, θα έλεγα. Λοιπόν, έτσι δεν χρειάζεται συστάσεις, όπως δεν χρειάζεται συστάσεις και αυτό εδώ πέρα. River City Girls, έχει βγει και 2 πρόσφατα, πάλι δυστυχώς το publishing το ανέλαβε η Limited Run, από την εταιρεία WayForward, παρακαλώ, που βλέπετε WayForward, όποιος είναι το στην πέρας. Ανάπτυξη, το αγοράζεις. Να είσαι σίγουρος ότι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Καταμάρι, Fun Game, Βάψη, Sonic Racing, παίζει να μου άρεσε το προηγούμενο Sonic Racing περισσότερο από αυτό, που και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όπως επίσης πολύ καλό κάρτ. Είναι και αυτό το οποίο το παίζαμε και στο PS1. Εδώ. Iron Fury. Guilty Gear. Αυτά. Okay, αρκετά. Και πάμε να δούμε πιο σύντομα τα υπόλοιπα κομμάτια εδώ στο Gaming Room του Adrian. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα εδώ εντάξει, DS, πάρα πολλά παιχνίδια και εδώ, βλέπω, και 3DS.
Και εδώ πέρα, ναι, εντάξει, ούτε και από αυτά καταφέραμε να αναρθούν όλα, αλλά τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι έχουμε τα περισσότερα RPG, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου, δηλαδή να δείξουμε και μερικά. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, Luminous Arc 2, Luminous Arc 1. Να πούμε επίσης ότι το DS μαζί με το Super Nintendo και το PlayStation 1 για μένα έχουν τα κορυφαία σε ποσότητα και ποιότητα RPG. Okay. Εντάξει, ναι, και η αλήθεια είναι αυτή. Είχε πολύ RPG και το Super Nintendo και όλα αυτά είναι τα πιο ακριβά πλέον και όλα του μηχανήματος. Επίσης το DS έχει πουλήσει πάρα πολύ, σου εικόνται τώρα τι να λέμε. Ναι. Αυτό, παιδιά, νομίζω έχει ξεφύγει και σε τιμή το μεταξύ. Black Sigil. Στυλ 2D, έτσι παλαιϊκό. Ναι. Πάρα παλαιϊκό, ούτε εξαιρετικό. Children of Mana. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, όταν το είχα παίξει, είχα σοκαριστεί. Έχεις την ιδιότητα να παίρνεις μαζί με το pen. Ναι. Να κάνεις το χρόνο rewind, πως λέγεται, ταξιδεύεις στο χρόνο, ξέρω εγώ, εξεγράφεις το σκηνικό που έγινε. Παιδιά, αυτό πρέπει να το παίξετε, είναι... Έχει πλάκα, Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από αυτό, μου είχε μείνει, δηλαδή με έχει στιγματίσει αυτό το Time Hollow της Konami. Η Konami στα καλά της, έτσι, όχι... Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, το προδίνω. Chrono Trigger, έτσι, δεν το συζητώ. Όσοι δεν θέλουν να δώσουν μια περιουσία για το Super Nintendo έκδοση, μπορούν να το παίξουν, το οποίο είναι φοβερό, στο DS ή στο 3DS, όπου θέλετε το παίζετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε, να ξέρετε, Platinum Game Sega που έχει αναπτύξει το Infinite Space. Δεν το έχω παίξει παρόλα αυτά. Εντάξει, τώρα δεν θα πούμε πολλά για τα... Εντάξει, είναι τα πιο για αυτά τα που θέλεις να δείξεις. Για τα Dragon Quest που είναι πολύ γνωστά όσοι άλλο σαν franchise. Εντάξει, μετά βλέπω και γνωστούς τίτλους, κλασικούς. Λίγο να δείξω ένα γρήγορο μπαν αυτά. Λοιπόν, δεν χρειάζονται πολλά, έτσι, γι' αυτό να πούμε. Κατά Castlevania στο DS είναι φοβερά, όπως είναι και φοβερά και τα Castlevania στο Advance. Στο Advance, βέβαια. Είναι ξεχωριστά Castlevania που δεν έχουν κυκλοφορήσει άλλο, έτσι, δικές του εκδόσεις. Ναι, νομίζω μόνο σε κανένα collection τώρα που βγήκε. Ναι, στα collection. Έχουν εντύπωση. Ναι, τα Zelda. Τα Zelda. Το Hardglass, ναι, βέβαια. Ωραία, δυνατά όλα. Ξέρω, τα καλά γενικά. Αρπιτζάκια. Φάδες, Fire Emblem, ναι. Sound of Destruction, Radiant History, εξαιρετικό της Atlas. Να πούμε ότι η Atlas είναι θυγατρική της Sega, έτσι. Δηλαδή, την τιμάμαι, έχουμε ένα λόγο να την τιμάμε ακόμα παραπάνω. Και είναι σοβαρή εταιρεία, δηλαδή αυτά που βγάζει είναι παιχνιδάρες τώρα. Δεν το ξέρω αυτό. Ούτε εγώ, δεν το έχω παίξει. Απλά υπάρχει. Pokémon, εντάξει, Metroid, New Zealand Story βλέπω, Fatherka, Dragon Ball, Resident Evil, αυτό το πεστό, το Deadly... Το ένα είναι ουσιαστικά. Εντάξει, και 3DS πολλά παιχνίδια. Και 3DS έβγαλε ωραία. Metroid και... Prime, Federation Force, εντάξει, αυτό έχουμε πει ήταν λίγο περίεργο. Ναι. Lords of Shadow, Castlevania, είχε βγει και εκεί, απλά το είχε και μεγάλη ονομασία. Το Mirror of Fate. Mirror of Fate, το οποίο είναι ουσιαστικά διαδραματίζεται ανάμεσα από το 1 και το 2. Ναι, και αυτό νομίζω ήταν exclusive μόνο εδώ. Ναι, και βγήκε στο PS3 σε μια έκδοση που έχει. Πώς το λένε, σαν DLC ουσιαστικά υπάρχει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω το κανονικό. Ναι. Είναι καλό ο Γιάννης εδώ. Να τα έχει δώσει. Κάποια έχω αμερικάνικα. Αμερικάνικα, χαρτινό. Μόνο αυτό, Όχι, είναι, το ξεχωρίζουν γιατί είναι πιο λεπτά τα αμερικάνικα. Είναι region free τα DS. Δυστυχώς δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να. Το 3DS εδώ πέρα αυτό. Όχι, το DS είναι region free. Το 3DS δεν είναι region free. Να βάλεις καρτούλα. Ναι, πρέπει να. Ή να έχεις. Εντάξει, δηλαδή κάποια αμερικάνικα τα πήρα απ' έξω, μου αρέσανε πάρα πολύ. Συνεγγραμμή, ήταν σε έχω πόρωση με αυτά. Είναι κάποια τίτλη η οποία αξίζει. Έτσι, το αυτό το Soul Hackers είναι ένα καινούριο που έχει βγει τώρα σε PlayStation 4 κλπ. Ναι.
Έχει ξανα... το, τα βγάλανε, θα τα βγάλουν πάλι από ό,τι ξέρω. Τα Soul Hackers νομίζω που ήταν και στο PS2. Ναι. Α, πάει τόσο πίσω, ε. Ναι. Και αυτό. Αξίζει τον κόπο. Atlas. Και δύο παιχνίδια αγαπημένα, Persona Q και Q2. Επειδή λατρεύω τα Persona γενικότερα, έχω τερματίσει όλα τα Persona και έχω δώσει χρόνο και σε αυτά εδώ πέρα που έχουν κάνει ωραία δουλειά. Και τελευταίο, θα τα βάλουμε όλα, ναι. Metal Gear, πάρα πολύ δυνατό, δεν το περίμενα και αυτό έχει αρχίσει και ξεφεύγει σε τιμή. Πολύ ωραίο για το 3D, δηλαδή ήταν... Remake, δεν είναι. Ναι, ναι, σωστά. Του 1, του πρώτου, ποιο. Του Snake Eater. Α, του 3. Ναι. Βλέπω έτσι τα Pokémon. Έχω τα Pokémon, ναι. Μια πολύ καλό παιχνίδι για το 64, έτσι μπήσε. Δυστυχώς μόνο αυτό προλάβαμε να πάρουμε από το 64. Δεν πειράζει. Θα ακολουθήσουν καμιά κατοσταριά από αυτά. Α, δυνατός. Εκεί που βλέπω. Λοιπόν, να το δείξουμε αυτό. Της Limited Run, το Return of the Ninja, το βγάλανε πάλι σε κασετάκι και αυτό νάτσουμε, έτσι εγγύηση. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, το πήρα γιατί δεν το βρίσκω πιθανό αλλού, από Limited. Ο λόγος που είχα αγοράσει το Advance τότε ήταν αυτό εδώ πέρα, το Epos. Μιλάμε για Epos, Final Fantasy Tactics, yeah. Έχει βγει και στο PSP, άπειρες ώρες, mm-hmm. αγαπημένο. Astro Boy, Sega, Hidden Gem, εξαιρετικό Hidden Gem, πολύ καλή δουλειά. Κοίτα εδώ, κανένα yeah. φοβερό διόντι, mm-hmm. φοβερό, πολύ ωραία δουλειά. Σέγγα, έτσι. Λοιπόν, τα Golden Sun, αυτά και αν πρέπει να τα ξαναβγάλουνε. Φοβερά Golden Sun, φοβερά RPG. Έχω μια τρέλα όπως καταλαβαίνεις yeah, στα RPG. Η αλήθεια είναι εγώ έχω χαθεί από τα RPG πολλά χρόνια τώρα. Εντάξει, σαν τα το βρήκα και αυτό λέει με την τράνη. Κασετάκι είναι που παίζει κανονικά, έτσι. Τον ευχώ. Και αυτό είναι πολύ φαν. Και από κάτω και οι παιχνιδάρες, στη σειρά. Λοιπόν, το Miniscap, το Metroid. Δύο Mission, το... ναι. Εντάξει, παιχνιδάρες. Αυτά τα δύο είναι κάποια που θέλει να πάρω κάποια στιγμή. Και κλείνοντας με το Advance, τα Castlevania. Ναι, το Aria Xoru, καταπληκτικό. Mario & Luigi, το Superstar Saga, επίσης πάρα πολύ καλό, δηλαδή δεν το περίμενα, αλλά φοβερή δουλειά. Το άλλο το Castlevania, ναι. Και το Warrior Land, κλασικό. Ωραία, πολύ δυνατό. Πλάκα είχε αυτό, ναι. Ωραία. Και πάμε από κάτω να συνεχίσουμε με Nintendo. Ναι, ας ανοίξουμε το. Εντάξει, τώρα Wii είναι δύο στήλες. Wii γενικά, εντάξει, οκ, okay, αυτό είναι ωραίο. Εδώ το πρώτο, το συλλογή. Πρώτο και ίσως να δείξω κανένα πιο. Γενικό. Να ξεχωρίσω λίγο. Mm-hmm. Όσοι δεν είχαν GameCube ή και το παιχνίδι το τρίτο στο Wii, μπορούν να πάρουν αυτή τη συλλογή. Έχω γράψει και για αυτό συγκεκριμένα σε άρθρο πρόσφατα στο Entenity που έκανε ένα timeline τα παιχνίδια Metroid. Μπορείτε να μην διαβάσετε το άρθρο. Εδώ βλέπουμε. RPG-άρες. Είναι γνωστό, αυτό το ξέρω. Έχω μια τρέλα, το έχουμε πει. Έτσι. Να ξέρω, θα γράψω περιγραφή του βίντεο ότι πάμε σε έναν RPG Select, ξέρω εδώ, ας πούμε. Ναι. Επίσης έχει πάρα πολύ ωραία shooting παιχνίδια το Wii. Αν και δεν κάνει καλό aiming με το, δηλαδή είναι λίγο αργό το πιστόλι του. Έχει πολύ ωραία shooting παιχνίδια. Έχεις πολλά και εδώ. Εντάξει, εδώ να θες κάνα κοντινό. Ναι, έκανε Γιάννης ένα πέρασμα. Αξίζει να πούμε για το Shadow Tail. Για το Muramasa, το οποίο είναι εξαιρετικό. Το Fragile Dream και το Shadow Tail. Λοιπόν, Fragile Dream, Hidden Gem, mm-hmm. έτσι,
Μ' αρέσει να το λέω Heidegger, να τονίζω γιατί, ναι, γιατί θέλω να δείχνω ότι δεν είναι μόνο τα πολύ γνωστά, έτσι υπάρχουν και. Βέβαια, εννοείται αυτό. Μόνο μα αυτό δεν είναι Heidegger, είναι Gem. Έτσι. Μην νομίζεις, δεν το ξέρω και πολύ. Κάτσε, το Muramasa The Return είναι πιο παλιό. Το Muramasa δεν ξέρω, μόνο στο Wii το ξέρω. Το έχω και στο PSV, το τερμάτισα εκεί πέρα. Σαν το Tail. Φοβερό αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ίσως να αξίζει τον κόπο να πούμε ότι έχουν μια πολύ ωραία συλλογή Samurai Shadow Anthology, το οποίο έχει βγει και στο PS2. Έχει μέσα τα Samurai Shadow, δηλαδή πριν βγουν το Switch υπήρχε αυτό εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και το Anthology του Metal Slug, έχει τα πάντα μέσα. Ναι. Ναι, βγήκε και στο PS2 αυτό. Φοβερό exclusive παιχνίδι, το Tatsunoko vs Capcom. Πολύ ωραίο, Japanese-ζίλα. Οκ. Εντάξει, και Gamecube βλέπω έχεις πολλά. Και Wii U. Εντάξει, βλέπω και πολλούς γνωστούς τίτλους. Ωραία παιχνίδια. Για προχωρά λίγο, Γιάννη, πιο μπροστά να βλέπει καλύτερα ο κόσμος. Και Soul Calibur 2 βλέπω, τα Resident τότε που βγήκαν τα καλά. Tony Hawk, τα Zelda. Bloody Roar, το Primal Fury το θυμάμαι, τα Metroid βλέπω, Metal Gear Solid, Twin Snakes, Luigi's Mansion, Force World. Εντάξει, έχεις πολύ δυνατά και εδώ και βλέπω έχεις και πολλά Wii U, σ' αρέσει το Wii U, Ναι, το Wii U το έχω μόνιμα συνδεδεμένο, έτσι δεν πρόκειται να φύγει το Wii U από το σαλόνι, το παίζω με τα παιδιά. Είναι κάποια παιχνίδια τα οποία... Δηλαδή παίζουμε full Mario Plus, Mario το κλασικό. Α, το Zelda αυτού, ας πούμε, εδώ πέρα. Ουσιαστικά το 17 τον πήρε το Game of the Year, το Breath of the Wild, το βγήκε ως καλύτερο παιχνίδι. Τεχνικά, ήταν παιχνίδι του Wii U. Έτσι, παρόλο που το σήκωσε παιχνίδι του Switch, ουσιαστικά είναι παιχνίδι του Wii U. Έτσι. Ναι, εγώ σου δεν ήξερα ποιο είναι στο Wii U. Ναι, αυτή η έκδοση, επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι του Wii U, α, ναι, θα γίνει και ανάρπαστο. Να το ξέρω. Α, όντως, όπου το πετύχετε, το παίρνετε. English. Version. Μάλιστα. Okay. Δεν το ξέρω. Δεν τζαμπέιτε για σαντομαϊζό, έχει δε. Πεθαίνει κάθε 2 λεπτά. Bloodborne του Wii U. Ναι, φάση. Μία μικρή παρένθεση. Ένα πολύ αγαπημένο third party παιχνίδι, το Deus Ex, το Human Revolution, το οποίο είναι φοβερό, καταπληκτικό σε διαλόγους, σε γραφή, σε πλοκή, σε επιλογές. Μιλάμε είναι το κάτι άλλο, παιδιά. Βέβαια, το έχω τραυματίσει και με το Xbox. Ναι, φοβερό. Το είχα τραυματίσει και εγώ στο PS3 και το έπαιξα στο Wii U και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί είχε... Μαζί με το πάντα βλέπεις το χάρτη. Έχεις διαφορετικό πλέον. Ναι, και πολύ ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Φοβερό παιχνίδι, παιδιά. Είχες παίξει και στο PC το πρώτο το 1999-2000. Ναι. Είχαμε καεί τότε με αυτό το παιχνίδι. Ναι, καταπληκτικό. Μάλιστα, πολύ ωραία συλλογή. Οπότε πάμε λίγο να φτιάξουμε γιατί τα κάναμε λίγο ανάκατα. Ναι. Και πάμε να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Λοιπόν, και τώρα βλέπω ότι έχεις πάρα πολλά PSV. Εντάξει, να έρθει ο Γιάννης όταν είναι να φαίνονται. Και PSP εννοείται και βλέπω και καλά παιχνίδια. Ας πούμε αυτό και αυτό έχει γίνει πολύ δυνατό, αλλά έχει και καλά collections. Ultimate, Ghosts and Goblins. Πολύ σωστά το τόνισες, το PSP έχει φοβερά collection, για μένα ίσως και τα καλύτερα collection. Ναι. Μαζεμένα. Okay. Γι' αυτό ξανά έβαλα και κάποια μπροστά να τα δούμε. Castlevania, έτσι. Mm-hmm. Έχει 2 Castlevania μέσα, πρέπει όμως για να σου ξεκλειδώσει το Symphony of the Night πρέπει να τερματίσεις το Bloodlines και να κάνεις και κάτι, τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα Gradius Collection, εντάξει, φοβερά τα Gradius Shoot'em Up. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του video gaming συλλογή από την Electronic Arts. Yeah. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη κονσόλα συλλογή, έστω και μικρή, από την Electronic Arts. EA Replay λέγεται λοιπόν,
Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ξένο, έτσι. Δηλαδή 10 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα. Και τώρα. Και τώρα. Και τα έχει όλο. Και, τα, και έχει μέσα πολύ πράγμα. Ρόντρα, ωραία πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Τι στα Ito. Τα γνωστά, Collection. Mm-hmm. Τη Capcom. Και αυτή, αυτή για να έχει άπειρα πράγματα να παίξετε. Ναι, ισχύει. Τα Power Stone του Dreamcast. Έτσι, σε ένα collection, ένα και δύο. Δεν υπάρχει σε άλλο. Ναι. Φοβερό collection αυτό. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Puzzle World με Super Punk μέσα. Τώρα εδώ γίνεται χαμός. Mm-hmm. Super Puzzle. Εντάξει, έχεις, έχεις πραγματά και εδώ και... Metal Slug. Midway με Mortal Kombat μέσα, ένα, δύο, τρία, χαμός. Metal Slug εδώ, Mega Drive. Πολύ πράγμα. Ναι. Αυτό δεν είναι collection, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό shoot 'em up. King of Fighters. Japan. Εντάξει, πολύ πράγμα. Για να δείξει και εδώ τα PSP του Eddie, εντάξει, έχει πολλά παιχνίδια εδώ. Τα PSP να πω ότι είναι τα μισά τώρα από... Α, έχεις κι άλλα, εντάξει. Ναι, εντάξει, την επόμενη φορά θα δείξουμε... Στο πάρκο του, δείξε τα εκεί. Και τα Mega CD δείξε Γιάννη. Από α, αυτό βγήκε τώρα πρόσφατα πάλι. Βγαίνει ακόμα. Το Tactic Ops το βγάλανε νομίζω τώρα για το Switch σε remaster, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, το παιχνίδι είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι ένα έπος. Mm-hmm. Ωραία. Δείξε μια τα Mega CD, έχει ωραία παιχνιδάκια εκεί. Cobra Command, συλλογές, Sparkmongers, Silphid, ωραίο, ιδιαίτερο στο 3 τότε, Prince of Persia, Black Hole Assault, Mega CD το Sonic, από το Sonic CD, από τα καλύτερα. Πολύ ωραία, εντάξει, και πολύ PSV. Τα έδειξες νομίζω, τα έδειξες ένα γρήγορο. Δυνατά. Gravity Rush. Ναι. Έχει, έχει πολύ ωραία κομμάτια το, το PSV. Για αδικοχαμένο δηλαδή, το library του είναι... Και το Assassin's Creed Liberation που είχε βγει σε αυτό. Exclusive. Με την τύπησα. Και από κάτω μας έχει μείνει έτσι και το Saturn τώρα που είναι πολύ αγαπημένο σου κομμάτι το Saturn. Ναι, το πιο αγαπημένο. Εντάξει, έχεις αρκετά, είναι όλα σου, έχεις, έχεις κι άλλα. Έχω κι άλλα. να μας πεις, εντάξει, για να δείξεις τα από κοντά εννοείται και αν θέλει ο Έντρι να μας πει, παιδί μου, ένα-δύο τώρα που γουστάρει πάρα πολύ, εντάξει, τα λόγια είναι παιδιά, ξέρουμε τα ρεπάτσα τραγούν και αυτά. Λοιπόν, ωραία, θα πω για να μην είμαι πολύ, πώς το λένε, για να μην πούμε πάλι για το Panzer Dragoon, γιατί το έχουμε, έτσι, να μην είμαι... το έχουμε χιλιοφύ. Κλασική. Λοιπόν, εντάξει, και το Kayo, και αυτό το ξέρουμε, ναι. Ναι, το δύο, ναι. Καλά, δεν το ξέρουμε πολύ. Ναι, στο Mega CD. Μπράβο, το πρώτο είναι στο Mega CD. Yeah. Αυτό έχει και στοιχεία platform μέσα. Τα καλύτερα. Για σούτε. Πρώτη φορά, δηλαδή yeah. είναι shoot 'em up και platform. Ναι. Yeah. Εξαιρετικό. 2D. Αγαπάς, λοιπόν, αγαπάω πάρα πολύ το Toriko, παιδιά. Mm-hmm. Ναι. Το Toriko της Atlas παιχνίδι. Στην Αμερική σφάζονται για το Toriko, να ξέρετε, το αμερικάνικο. Λέγεται Lunacy. Σωστό. Έτσι. Η Lunacy, πώς λέει. Παιδιά, το είχα παίξει, το, τυχαία το είχα αγοράσει. Μιλάμε τώρα, η ατμόσφαιρα του είναι το κάτι άλλο. Έτσι, αυτό το adventure δηλαδή είναι... Ναι. Μου έχει μείνει ένα αγαπημένο. Εντάξει, εδώ τώρα μπορούμε να σταθούμε και στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου, σε... στη ΣΕΚΑ, γιατί ξέρω ότι αγαπάς στη ΣΕΚΑ και έχεις πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι. Οπότε μπορούμε να δείξουμε... Deep Fear. Ευχαριστώ πολύ. και θέλεις να πάμε λίγο και Mega Drive ένα πέρασμα τελευταίο, να δούμε Mega Drive και Saturn να το κλείσουμε εδώ. Ναι. Στην υγειά σας. Πάμε. Λοιπόν, εδώ Master System. Αρκετά παιχνίδια και εδώ και πολύ καλά παιχνίδια. Εντάξει, τώρα τι να πρωτοπούμε, το Power Strike το 2, το Desert Strike, Master of Darkness, Alex Kidd, Wonder Boy φυσικά κλασικό, Dracula πολύ καλή, καλύτερο από το NES και την Game Boy που ήταν σαν 8-bit έτσι σαν μεταφορά. Καλή έκδοση. Ναι, Ghosts and Ghosts. Πού το είδες, γιατί το έχω βάλει. Ποιο? Ghosts and Ghosts, πού το είδες. Να το, Ghosts and Ghosts. Ναι, ναι, ναι. Κάνα Castle of Illusion κλασικά. Εντάξει, αυτά είναι πολύ αγαπημένα. Ναι. Έτσι, φοβερή μεταφορά από τα arcade. Ισχύει. Πολύ δύσκολο. Ναι. Golden Axe Warrior, παιχνιδάρα τύπου... Και εκείνο παιχνιδάρα. Κάνα Sense of Rage, Roa Lion, ξέρω πώς λέγεται, Lion. Ναι, θεατρικά. Tom and Jerry, Smash Bros.
Heroes of the Land. Heroes of the Land σήμερα, καλά. Εντάξει, Τασμάνια και βλέπουμε και Tectoin, πιο σπάνια παιχνίδια εκεί. Robocop 3. Τα βραζιλιάνικα. Τα βραζιλιάνικα, ναι. Και το Paris Strike κάτω εκεί, παιδιά, από τα πιο καλά παιχνίδια. R-Type, τα πρώτα. Batman Returns, πολύ ωραίο. Μετά βλέπουμε 32X παιχνίδια. Μια χαρά. Ξεχωρίζουν τα NBA Jam, το πολύ γνωστό. Εσύ. Ακόμα και το FIFA, το συγκεκριμένο, εντάξει, μπορεί να είναι FIFA, αλλά είναι σπάνιο. Ναι. Για κάποιο λόγο. Δεν έχει βγει. Και το NBA Jam ξέρω ότι είναι πολύ καλό. Και το Mortal Kombat 2. Ναι. Virtua Fighter, εξαιρετική. Πώς το λένε, δουλειά. Ναι. Το Mortal Kombat, για μένα το έχω πει εντωμεταξύ ότι είναι το καλύτερο Mortal Kombat το 2, mm-hmm. Σε όλες τις εκδόσεις. Και από το Mega CD νομίζω που το έχει. Και στο Mega CD δεν έχει. Υπάρχει στο Mega CD. Ναι, είναι καλύτερο στο Mega 2, έτσι, ναι. Doom, Afterburner, Space Harrier, Cosmic Carnage, ένα διόντι ξύλο πολύ ωραίο. Ισχύει, ισχύει. Τις Electronic Arts είναι αυτά εδώ πέρα. Όλα εδώ βλέπω τα κλασικά, Risky Goods τώρα, ναι, εντάξει, Syndicate. Ειδική μνήμα θα πω για το Blade of Vengeance, πληκτρολογήστε να το ψάξετε, αυτό είναι πάρα πολύ καλό hack and slash. Επίσης το Hunting αυτό εδώ πέρα, να το δείξουμε. Ένα ωραίο κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, με κάμερα προς τα πάνω. Πάνω, ναι. Ναι, πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Είχε βγάλει καλά παιχνίδια ηλεκτρονικά, συνολικά. Ναι, μα είχε βγάλει καλά. Και τα James Bond και τα Strike Series. Εμένα τα Strike Series είναι μια, ας πούμε, αγαπημένη σειρά. Ωραία, δουλίτσα, βέβαια. Μόνο το τελευταίο μου λείπει, το 64, το Nuclear Strike. Syndicate, βέβαια. Και για τους φίλους μας, δύο τελευταία. Λοιπόν, Road Rush, άπειρο ξύλο. Εννοείται. Σαν μηχανές. Και το πιο όμορφο εξώφυλλο της Dream Team που έχουν μαζευτεί όλοι, έτσι. Δηλαδή, όποιος του αρέσουν τα αθλητικά, ναι. Δεν υπάρχει εξώφυλλο με που να είναι μαζεμένοι τόσοι αστέρες μαζεμένοι. Και ζέγκεντρο, να πούμε κιόλας. Και ζέγκεντρο, ναι, ακόμα έτσι. Πιο μεγάλη αξία. Ωραία. Και επειδή με Mega Drive έχει πολύ πράγμα, γιατί δεν σταματάμε εδώ, πάμε έτσι να δείξουμε και τα άλλα. Λοιπόν, και τελειώνουμε εδώ πρακτικά. Λοιπόν, εντάξει. Και δεν είναι μόνο όλα αυτά τα Mega Drive που έχεις, μήπως έχεις κι άλλα, έτσι. Ναι, σωστά. Εντάξει, παιχνιδάρες, παιδιά, εδώ τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. X-Men 2, ψάξτε το. Ναι, τόχος αμερικάνικο αυτό. Ναι. Παίζει λίγο πιο γρήγορα και το γουστάρω πολύ. Comic Zone, παιχνιδάρες. Demolition Man, ιδιαίτερο αυτό. Ναι. Πινόκιο, παιχνιδάρα. Lost World, το τελευταίο παιχνίδι, φημολογείται ότι είναι ή αυτό ή το Frogger. Έτσι λένε. Άλλοι λέγανε ότι ήταν και τα FIFA τα 97. Παρεμπιπτόντως, όπου βλέπετε Disney από πάνω, να ξέρετε, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Ναι, εννοείται αυτό. Και να τα προτιμάτε. Σε Mega Drive. Ναι, τη Sega. Ναι, ναι, ναι. Fantasy Star 4, τα λόγια είναι περιτά. Εννοείται. Αρπιτζάρα. Αρπιτζάρα μεγατόνων. Giant Rock. Ranger X παιχνιδάρα. Το Terminator βλέπω. Αυτό εδώ είναι Hide and Gem για μένα πολύ δυνατό. Herzog's Vin. Δείτε το. Άλλες για Dragoon, Soleil, άλλες παιχνιδάρες. Έχεις πολύ καλά παιχνίδια. Splatterhouse, παιχνιδάρες. Εντάξει. Πολύ δυνατός. Batman and Robin, κλασικό δυνατό. Άλλη παιχνιδάρα εκεί, ναι. Shining Force το 2. Ναι. The Wolves, τα Strider. Το Batman το 89 και αυτό έχει αρχίσει και μεγαλώνει, τιμή. Streets of Rage, Atomic Runner, Chernoff. Εντάξει, πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Merck's δυνατό. Πάμε. Και έχεις και τη δίπλα την πλάκα που δεν χωράει αλλού. Για πάμε τώρα, Γιάννη. Sonic and Knuckles που έλεγε ένας μαθητής μου στο γυμνάσιο. Tailspin. Πολύ ωραία. Lost Viking, εξαιρετικό. Τα πρώτα παιχνίδια της Blizzard. Παρεπιπτόντως, σε Cyborg Justice να το δείτε, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ καλό αυτό, ναι. Gunstar Heroes. Παιχνιδάρα, από τα καλύτερα. Το Toki είπαμε πριν. Προποτέκτο, είσαι προποτέκτο, δυνατό, αλλά πολύ δύσκολο. Ναι. Και αρχίζει και ανεβάζει. Αυτό ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Αγαπημένο, έτσι. Τεχνιδάρο, το Power Ranger, το The Movie. Ψάχνω το sleeve του, να ξέρει αυτό. Ναι. Είναι αυτό που θέλω σε sleeve. Γενικά. Okay. Ναι. Wonder Boy, Wonder Boy πάλι, το 3 από κάτω. Marvel Avengers, το είχα παίξει με το Thanos εορταστικό πριν 2 χρόνια. Το είχα δει. Φοβερό. Rystar. Light Crusader. Fantasy Star.
Ναι. Με τον Bugs Bunny εδώ μια περιπέτεια. Πάλι Alex Kidd, Fantasy Star, Strider, Hook, πολύ ωραίο. Ναι. Power Drive επίσης με αμαξάκια πάρα πολύ καλό. Castlevania New Generation, παιχνιδάρα που έχει ξεφύγει, την πήρα πρόσφατα κι εγώ. Ναι. Rise of the Robots, άλλη παιχνιδάρα. Από κάτω. Όχι, όχι, πολύ δυνατός, πολύ καλός, Καβασάκι εδώ τα δικά μου. Αυτά είναι, ναι. Primal Rage, πολύ καλό port στο Mega Drive, πιστεύω προσωπικά. Judge Dredd, παιχνιδάρα, το αγαπώ. Τένα Champions δεν είναι κακό, το κοροϊδεύουμε. Όχι, πολύ καλή προσπάθεια. Είναι καλή προσπάθεια. Εδώ δεν φαίνεται, είναι το Animaniacs της Konami επίσης πολύ καλό. Οκ. Okay. Α, και εδώ ναι, στο τέλος τα ξεχάσαμε αυτά, κάποια παιχνίδια Dreamcast και PlayStation 1. Ναι, αλλά εγώ λέω... είναι το 1/3 από αυτά. Οπότε μην τα δείξουμε τώρα δηλαδή, αφού έχεις τα άλλα. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν, θα δούμε τα δούμε πιο καλά και να έχουμε και περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού εορταστικού επεισοδίου σε ένα room tour το οποίο είναι hybrid. Το σημερινό επεισόδιο είναι διαφορετικό από τα άλλα room tours που έχετε δει, αλλά είναι και ενδιαφέρον γιατί θα δούμε τη συνέχεια του και ξέρω ότι ο Έντρι με αυτά που είδαμε εδώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα δούμε επίσης καλά πράγματα σύντομα και όπως θέλει να τα φτιάξει το χώρο να τα δούμε να γουστάρουμε. Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω που μου άνοιξες την πόρτα του σπιτιού σου εδώ, του Πατρικού, για να έρθουμε να δούμε αυτό εδώ το κομμάτι. Πολύ δυνατούς τίτλους, έχεις φοβερή συλλογή, δηλαδή δεν είναι ότι είναι όλα, ξέρεις, του κυλού. Έχεις παιχνίδια τώρα εδώ που... είναι επιλεγμένα. Εντάξει, ναι, είναι επιλεγμένα. Μου αρέσει που είσαι στοχευμένο σε RPG, γιατί γενικά έχω πολύ καιρό να δω παίχτες RPG-άδες, ξέρω εγώ, ας πούμε, επειδή δεν υπάρχει χρόνος. Πολύ τώρα είμαστε με γρήγορα παιχνίδια, εσωτερικές ιστορίες και αυτά, fighting, οπότε ένα ο Γιάννης fighting κτλ. Οπότε είχα πολύ καιρό να δω έτσι κάποιον που είναι φανατικός με RPG, οπότε σου βγάζει το καπέλο γι' αυτό. Πολύ ολοκληρωμένη συλλογή, συνταγή πήγα να πω, μάλλον πεινάω εδώ τώρα. Θα δούμε πολύ ωραία RPG, ειδικά στο PS1, που έχει πολύ πράγμα. Με το καλό δηλαδή θα είναι αρκετά balance, παρόλο που πιο πολύ με σεγκάκιας, είδαμε πολλά Nintendo σήμερα και θα δούμε πολύ περισσότερα Nintendo, όπως θα δούμε και πάρα πολύ Sony. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί θα δούμε τουλάχιστον άλλους τόσους τίτλους από ό,τι κατάλαβα και φαντάζομαι ότι θα δούμε και... Να, και Nintendo 64 έχει περίπου 100 τίτλους που δεν είδαμε και κονσόλες άλλες. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπήκε με τα καλά ο χρόνος δηλαδή με το επεισόδιο αυτό σήμερα. Σε ευχαριστώ και πάλι που δέχτηκες έτσι απρόσμενα τελευταία στιγμή να το φτιάξουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ελπίζω να το εκτιμήσουν και τα παιδιά που θα το δουν. Αυτό. Όλα γίνανε τελευταία στιγμή, δηλαδή προέκυψε να έχει ένα κενό ο φίλος ο Boston Hunter και μου λέει θες να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή, του λέω ξέρεις τι, είμαι πάνω που τα μεταφέρω, δεν ξέρω να προλαβαίνω. Έχεις ταξίδι εξωτερικό σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες θα είμαι εξωτερικό, δηλαδή ήμασταν πάνω... Σε πέτυχα σε αλλαγή και εγώ άλλαξα δουλειά, τώρα νομίζω ότι θα είχα άδεια, ξαφνικά δουλεύω, έχω άλλα προγράμματα, οπότε παρόλα αυτά προσπάθησα και εγώ και ο Άντρια και σας δώσαμε σήμερα περιεχόμενο. Θέλω να το τιμήσετε. Κλασικά με ένα like, με ένα share αυτό το επεισόδιο. Περιμένω τα σχόλιά σας για τη συλλογάρα του Άντρια και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Όσοι είστε φίλοι του καναλιού, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe κτλ. Να βοηθήσετε αυτό το εγχείρημα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Θα τα πούμε σύντομα και επιφυλάσσω ότι με τον Έντρια θα δούμε πολύ δυνατά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται. Έρχεται, είμαι κοντά. Να είστε καλά, παλεύε. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σας, παιδιά.